Με την ιστορική αναδρομή στο έργο τη αποχέτευση τη Ναυπακτου, ξεκίνησε την τοποθέτηση του Δήμαρχος Ναυπακτία Παναγιώτη Λουκόπουλο κατά τη συζήτηση του θέματο τη ΔΕΙΑΝ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Λουκόπουλο απέρριψε ευθύνε στου υπόλοιπου εμπλεκόμενου στον είσοδο ότι ο Δήμο δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να αφορτωθεί την υποχρέωση πληρωμή των επιπλέον εργασιών στον εργολάβο, γι' αυτό και θα κινηθεί νομικά προ όλε τι κατευθύνσει. Ο πρώην Δήμαρχο Γιάννη Μπουλέ έκανε μια παρουσίαση με οπτικό υλικό, αναλύοντα λεπτομερώ την πορεία του. Σε ό,τι αφορά την τιμολογιακή πολιτική, υπεραμείνθηκε τη δική του διοίκηση, λέγοντα ότι από τη ζημιογόνα επιχείρηση με 700.000 ζημία που παρέλαβε, κατάφερε να την κάνει κερδοφόρο δημιουργώντα πλεόνασμα τη τάξη των 200.000 ευρώ. Στο παρελθόν αναφέρθηκε και ο Θανάσης Παπαθανάσης καταθέτοντας τη δική του θέση για το πώς φτάσαμε εδώ, εστιάζοντα σε συγκεκριμένα σημεία της πορείας του έργου, υποστηρίζοντας ότι τον πρώτο λόγο είχε τότε η νομαρχία με την οποία είχε υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση. Επίσης έκανε λόγο και για τις δικές του προσπάθειες να μην επιβαρυνθεί οικονομικά η ΔΕΙΑΝ, προτείνοντας να ασκηφθούν όλα τα ένδυκα μέσα που έχει στη διάθεσή της η επιχείρηση και να γίνουν πολιτικές παρεμβάσεις για τη διεκδίκηση των χρημάτων και να αποσταλούν σε όλους τους ελεκτικούς μηχανισμούς τα στοιχεία. Κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή για το γεγονό. Ουσιαστικά, αναγνώρισε το ποσό και πρέπει τώρα να το πληρώσει την ίδια ώρα που ο σημερινό αντιδήμαρχο. Κώστας Καρακώστας, όταν ήταν σύμβουλο αντιπολίτευση επιδημαρχία Παπαθανάση, κατηγορούσε τον πρώην Δήμαρχο για άστοχε ενέργειε. Ο πρώην πρόεδρο τη ΔΕΗ, Άνθωμα Κοτρονιά, μίλησε για παραλήψει των προηγούμενων διοικήσεων τη επιχείρηση. Η αποκατάσταση των οποίων ήταν απαραίτητη και έγινε από τη σημερινή διοίκηση, αλλά απαιτήθηκαν χρήματα. Ο Γιώργο Γούλα υποστήριξε ότι για να βγει από τη δύσκολη θέση η ΔΕΗ, θα πρέπει να χαραχθεί μια κοινή στρατηγική διεκδίκηση χρημάτων από κάποια κρατική πηγή. Ο αντιδήμαρχο Κώστα Καρακώστα κατηγόρησε τι προηγούμενε προηγούμενε δημοτικέ αρχέ για του χειρισμού του από την ώρα που δημοπρατήθηκε το έργο που οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση. Επιπλέον, ζήτησε από όλου να στηρίξουν τη μάχη που θα δώσει ο Δήμο για να μην πληρωθεί το πάνω πρίκι, όπω χαρακτήρισε τη συμπληρωματική σύμβαση. Ο Αντώνη Φράγκο θεώρησε ότι η κατάσταση είναι μάλλον μια αναστρέψιμη από τη στιγμή που κανεί στο παρελθόν δεν προσέβαλε τη σύμβαση που υπεγράφει με τον εργολάβο. Η πρόεδρο τη ΔΕΙΑΝ από την άλλη πλευρά, Ακελική Σμπούκη, ξεκίνησε την τοποθέτησή τη ευχαριστώντα του κυρίου Καρακώστα και Κότσαλο, που ω μέλη τη Επιτροπή Παραλαβή δεν δέχθηκαν να παραλάβουν το έργο, ζητώντα από όλου να βάλουν πλάτη προκειμένου η επιχείρηση να μην φορτωθεί το ποσό τη συμπληρωματική σύμβαση, που βέβαια θα μεταφερθεί στου Δημότε. Τέλος, ζητήθηκε από την περιφέρεια να αναλάβει το χρέος, όπως υπογράμμισε ο κύριος Κοτρονιάς, που αρνήθηκε γι' αυτό και πρότεινε να ζητηθεί συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα από μια επιτροπή που θα αποτελείται από δημοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων.